βουλευτές Περιφέρειας Αττικής, κυρία Σπραδάκης και Οικονόμου, ο Δήμαρχος Κορπίου, κύριος Τούξης Δημήτριος, επίσης εκπροσωπώντας την κυρία Κισκύρα, την Περιφερειάρχη, ο κύριος Μπαρούλας Δημοσθένης, Περιφερειακός Σύμβουλος, επίσης η Περιφερειακή Σύμβουλη Γιάννης Δημόπουλος, Αγγερινός Θανάσης, ελπίζω να μην διέφυγε κάποιος, επίσης ο πρώην Δήμαρχος Γλυκών Νερών, κύριος Κασαγιάννης Λάμπρος, και τον Ομάρχη, απλά ήθελα να ρωτήσω για το τέλος. Ο πρόεδρος της εταιρείας μελετών θεωρητικής, ο κύριος Λάδος, και φυσικά μας θυμάμαι την παρουσία του ο τέος νομάρχης της Ανατολικής Αττικής, ο κύριος Λεωνίδας Κουλής. Να καλέσουμε δύο ιστορικά ιδρυτικά μέλη της εταιρείας μελετών της Ανατολικής Αττικής, τον κύριο Πέτρο Φιλίππου, δήμαρχο Σαλονικού, καθώς επίσης και τον κύριο Πόπε Κωνσταντίνο, να προεδρέσουν στην πρώτη συνεδρία. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε. Στρασμιώτατε, κύριοι βουλευτές, κύριε Νομάρχα, κάποιοι συνάδελφοι, δήμαρχοι, πρώην, είμαι και τον Κωνσταντοπόμπη, για πολλά κάθε δήμαρχη, πρώην για την ενεργεια, κάποιοι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων, φίλοι ομιλητές στην φετινή 14η συνάντηση, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε, καλώς βρεθήκαμε και νομίζω ότι θα είναι ένα γόνιμο και ουσιαστικό τετραήμερο, το τετραήμερο που ξεκινάει σήμερα, με την 14η επιστημονική συνάντηση. Τώρα, εγώ είμαι λίγο μπερδεμένος. Έχω να κάνω χαιρετισμό σαν δήμαρχος και είμαι και εδώ τώρα. Θα πω μία και έξω τώρα. Να τα λέω ιστορία, να σας αλλάζω ή να καλέσω τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, τον κ. Τσαλιοκλήδη. Ό,τι είναι το πρόγραμμα. Ε, έλα, τα λέω μετά. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής της 14ης Επιστημονικής Συνάντησης, ο Μανώλης Τσαλιοκλήδης, λίγα πράγματα για το τι έκανε. Κύριε βουλευτές, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, θέλω εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής να σας καλωσορίσω εδώ στα Καλλίδια, στην έδρα του νέου μας Δήμου, του Δήμου Σαλονικού, να σας καλωσορίσω στη 14η Επιστημονική Συνάντηση και βεβαίως να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια. Στηρίζεται μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από το 1984 και όλα αυτά τα 27 χρόνια με τα όσα έχει προσφέρει έχει καταξιωθεί στην τοπική μας κοινωνία. Με δεδομένη λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια την προσπάθεια, με αναγνωρισμένη την επιτυχία, θεωρούμε ότι ο στόχος των επιστημονικών συναντήσεων παραμένει ο ίδιος, είναι να προσθέτει και να δημιουργεί νέα επιστημονικά δεδομένα για την περιοχή μας, αλλά να μπορεί να μετατρέπει και αυτά τα νέα επιστημονικά δεδομένα σε γνώση χρήσιμη για την τοπική μας κοινωνία. Στα πλαίσια της επιστημονικής συνάντησης, όπως και στις προηγούμενες, έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε εκτός από τις επιστημονικές ανακοινώσεις σε αυτό το τριήμερο και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις. Μία από αυτές, η έκθεση ζωγραφικής της κυρίας Πέγκη Παντέρα, έχει ήδη ξεκινήσει και μπορείτε να τη δείτε. Όπως επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι την Κυριακή είναι μια μέρα αφιερωμένη στο περιβάλλον. Είναι μια μέρα που η Οργανωτική Επιτροπή επέλεξε να προσεγγίσει μέσα από μια διαφορετική ματιά και αυτό μπορείτε να το δείτε όλη την ημέρα της Κυριακής που ξεκινάει από το ενοπλίο της τροφιλιάς στην Ανάβησο και συνεχίζεται το απόγευμα εδώ πέρα με διάφορες εκδηλώσεις στον χώρο του Δημαρχείου για να καταλήξουμε το βράδυ της Κυριακής να παρακολουθήσουμε το ντοκιμαντέρ. Είναι αφιερωμένο στο Βιόκαστρο και είναι μια παραγωγή του Δήμου Κερατέας του 2010 και βεβαίως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής. Τελειώνοντας, και επειδή αυτή η επιστημονική συνάντηση, όπως και οι προηγούμενες, αλλά μιας και λειτουργούμε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, πολύ πιο δύσκολο, χρειάστηκε να ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα για να
χαρακτηριστικό ότι είχε δρομολογηθεί, είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει από τον περασμένο Οκτώβρη, αλλά είτε οι εκλογές του 10, είτε οι εκλογές, είτε η καθιέρωση του νέου θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης του Καλλικράτη αντικειμενικά δεν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε αυτή τη διοργάνωση. Χαιρόμαστε πάντως που στο τέλος μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και απόψε εδώ μπροστά σας, με την καθοριστική βοήθεια του Δήμου Σαρδουλικού, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε αυτή τη συνάντηση. Θέλω λοιπόν να βοηθήσω, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που από διάφορες θέσεις βοήθησαν στο να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να διοργανωθεί αυτή η επιστημονική συνάντηση. Πρώτα απ' όλα, βέβαια, την Εταιρεία Μελετών Νοτιοανατολικής Αττικής, την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, τον κύριο Σπύρο Νεράκη, οι συνθέσεις του οποίου προσβούν τα έντυπα της επιστημονικής μας συνάντησης, τον κύριο Στέφανο Καριδάκη, ο οποίος προσέφερε την εκτίμηση των προγραμμάτων, την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, την Ενότητα Ανατολικής Αττικής, την επιχορηγία τους στην εκτίμηση των πρακτικών της συνάντησης, την Τέτνα επίσης, και εκείνη μας βοήθησε οικονομικά για αυτόν τον σκοπό, τον κύριο Αδάμι που μας βοήθησε στο κέρατο που θα ακολουθήσει, τον κύριο Βαλιαδήμα στην τεχνική του κάλυψη και βεβαίως όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και το Δήμο Σαρδουλικού, το Δημοτικό Συμβούλιο, που ομόφωνα αποφάσισε να σταθεί δίπλα σε αυτή τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή επιτυχία στην επιστημονική αυτή ημερίδα. Ευχαριστώ στην συνάντηση. Για αυτή την τετραήμερη επιστημονική συνάντηση
και να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες. Ως εκπαιδευτικός, αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα όταν παρευρίσκουμε σε αυτού του είδους τις συναντήσεις. Είναι παρήγορο, ιδιαίτερα στις μέρες μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, κάποιοι συμπολίτες μας επιστήμονες να επιμένουν, να παλεύουν για να αναδείξουν, να διατηρήσουν και να διαδώσουν την πολιτιστική μας κληρονομιά, αλλά και να στηρίξουν επιστημονικά λύσεις για τα προβλήματα της Ανατολικής Αττικής. Είναι ενδιαφέρον οι προτινόμενες λύσεις να καλύπτονται και από τον επιστημονικό μανδύα. Είδαμε χαρά ότι οι φετινές συναντήσεις είναι αφιερωμένες σε έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομά του με τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή μας, τον κύριο Κακαβουλιάκη, τον οποίο προσωπικά γνώρισα ως νεαρός εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος μόλις ήρθα από τους Αγγλόκηπους στην Ανατολική Αττική, στα Αγγλικά Νερά, τότε που παλεύαμε, κύριε Κακαβουλιάκη, να διασώσουμε τα ευρήματά σας, να διασώσουμε κάποιους λάθους μυκηναϊκούς. Καταφέραμε και διασώσαμε τουλάχιστον τον κύριο κορμό. Οι άλλοι τάφοι καθήκανε γιατί χτιστήκανε πολυκατοικίες. Σας εύχομαι από καρδιάς να έχετε δύναμη, να έχετε κουράγιο και να συνεχίσετε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.